παράδειγμα του Νότου ή για παράδειγμα απομονώσουμε την κυβέρνηση της Μέρκελ και αναδείξουμε εκείνη τη συμμαχία των κυβερνήσεων που έχουν ένα σοσιαλδημοκρατικό χαρακτήρα ή ένα αριστερό χαρακτήρα, ότι μπορούμε να ξαναφτιάξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο πιο ανθρώπινη ή πιο ανθρώπινη. Είναι μεγάλος εγκλημός αυτός. Σας είπαμε και πριν ότι έχουμε δει και έχουμε δοκιμάσει τέτοιες διαχειριστικές πολιτικές και έχουμε δει και ξέρουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Έχει σοβαρή ευθύνη η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία λέει ότι σήμερα πρέπει να ακολουθεί ένα άλλο μείγμα πολιτικής, θα πρέπει να αναδείξουμε άλλες κυβερνήσεις, με άλλη φυσιογνωμία, γιατί σήμερα όλα τα προβλήματα πηγάζουν από την κακιά Μέρκελ ή από την κακιά Γερμανία. Έχει ευθύνη ο λαός μας να σκύψει στο περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη φυσιογνωμία της και να δει ότι πραγματικά είναι αυτό που λέμε. Είναι μια πολυκρατική ένωση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Και αυτό το επανειφέρει η ίδια η ζωή καθημερινά. Πρέπει να καταδικαστούν και να αποδυναμώσουν αυτές τις εκλογές και όλα τα άλλα κόμματα, τα οποία είναι υποδιαμόρφωση ή είναι διαμορφωμένα και επιχειρούν με μια άλλη διαχειριστική πρόταση να πλασταριστούν σε αυτό το παιχνίδι που γίνεται και παρακολουθείται ως λαός στην ανασύνταξη του πολιτικού σκηνικού. Και επειδή το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό, όπως ξέρετε, όλα αυτά τα κόμματα, τα διαμορφωμένα ή αυτά που είναι υποδιαμόρφωση, και έχουμε βουχτίσει από αυτά, από κινήσεις των 58, κινήσεις των 75, από καινούριους πόλους, μιλάμε για τρίτο πόλο, μιλάμε για ένα νέο δίπολο, όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, σαν στόχο έχει να εγκλωβίσει ξανά το λαό σε αυταπάτες, να τον καθυλώσει το σπίτι του, να μην ακούσει την πρόταση που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που καλεί το λαό να βγει και με αισιοδοξία και με εμπιστοσύνη στην δύναμή του να παλέψει ο ίδιος για τη λύση των προβλημάτων του. Πρέπει όλα αυτά τα κόμματα να αποδυναμωθούν. Πρέπει επίσης ιδιαίτερα να καταδικαστεί και να απομονωθεί και σε εκλογές και βέβαια και στους χώρους δουλειάς και παντού η ναζιστική φασιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Μια οργάνωση που πλέον δεν μπορεί ο λαός να μην δει τα έντονα εγκληματικά χαρακτηριστικά της, δεν μπορεί να μην βλέπει πλέον ότι είναι μια καθαρά ναζιστική φασιστική οργάνωση. Γέννημα θρέμα της κρίσης, γέννημα θρέμα του συστήματος, το οποίο σύστημα την αξιοποιεί, την χρησιμοποιεί, έχουν καταδύσει και είναι τσιράκια των εφοπλιστών και των μεγάλων επιχειρηματιών και βεβαίως αυτή η συμμορία της Χρυσής Αυγής θέλει να υπάρχει εξαπλωμένος λαός για να μπορούν να πετάνε τα ψίχουλα της ελεημοσύνης. Και ξέρουν πολύ καλά ότι μόνο εκεί μπορεί να περάσει η ελεημοσύνη τους, σε έναν εξαπλωμένο λαό. Ο ελληνικός λαός λοιπόν δεν πρέπει να τους κάνει το κατήρι, πρέπει να τους απομονώσει. Καταλαβαίνετε όλοι ότι σε αυτό το πλαίσιο θα δώσουμε τη μάχη των εκλογών και θα τη δώσουμε ενιαία. Ενιαία εννοούμε ότι δεν θα απομονώσουμε τα τοπικά προβλήματα από τα περιφερειακά προβλήματα, τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά. Είναι μια μάχη που θα τη δώσουμε στους χώρους δουλειάς, εκεί που ζει και εργάζεται και υποφέρει ο λαός. Θα μπουν μπροστά οι κομμουνιστές, θα καλέσουν όλους τους εργαζόμενους να συμπορευτούν μαζί τους, θα αναδείξουν ότι υπάρχει άλλος δρόμος, πέρα από αυτό ο οποίος σήμερα καταδικάζει στην απόλυτη φτώχεια πλέον το λαό μας, με τα χαρακτηριστικά που σας είπαμε και πριν. Κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων, αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια νέα εξουσία, η εργατική λαϊκή εξουσία, κεντρικός σχεδιασμός με βάση τις ανάγκες του λαού. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ρεαλιστικό και απαντάει στα πραγματικά σημερινά προβλήματα του λαού μας. Και βέβαια προϋπόθεση για να προχωρήσουμε σε αυτόν τον δρόμο είναι να υπάρξει και το εργαλείο και το υποκείμενο, που είναι η Λαϊκή Συμμαχία. Όπως ξέρετε, το κόμμα μας τα τελευταία χρόνια και από το τελευταίο του συνέδριο, σαν κύριο μεγάλο στόχο του έχει να υποδομηθεί αυτή η Λαϊκή Συμμαχία από όλα αυτά τα λαϊκά στρώματα που υποφέρουν σήμερα από αυτή την πολιτική. Και η αντικειμενική βάση υπάρχει. Τα κοινά προβλήματα. Ο κοινός αντίπαλος, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση το μεγάλο κεφάλαιο και οι πολιτικοί τους εκφραστές. Επομένως, αυτό που απομένει είναι ο λαός μας να πιστέψει στην δύναμή του.
Αυτό που απομένει σήμερα ο λαός μας να κάνει ένα δυναμικό βήμα μπροστά. Καταλαβαίνετε ότι για το ΚΚΕ η μάχη στην οποία μπαίνουμε και έχουμε μπει επίσημα δεν είναι μια μάχη που ξεκινάει από το μηδέν. Είναι η συνέχιση των αγώνων που κάνει το κόμμα μας στο προηγούμενο διάστημα και αν θέλετε και αυτό που θα αποτελέσει φαλτήριο για τους επόμενους αγώνες και μετά τις εκλογές. Μεγάλος στόχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι να συντελέσει στην ανασύνταξη του εργατικού κινήματος. Μεγάλος στόχος είναι πραγματικά να υλοποιείται καθημερινά στους χώρους δουλειάς αυτή η λαϊκή συμμαχία. Και επομένως, με βάση αυτά τα κριτήρια, εμείς θα μετρήσουμε τις δυνάμεις μας και θα δώσουμε τον αγώνα των ανθρώπων. Ξέρετε καλά ότι η μάχη των τοπικών εκλογών από τις προηγούμενες εκλογές τις δίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ενιαία, πανελλαδικά, μέσα από τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Σπήρωσης. Έτσι θα πάει και τώρα. Στα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Σπήρωσης μην έχετε ερωτηματικά ποιους θα συναντήσετε. Θα συναντήσετε τους ανθρώπους που συναντάτε και τους καθημερινούς αγώνες. Στις απεργίες, στις συνελεύσεις, στις κινητοποιήσεις, για όλα τα λαϊκά προβλήματα, για τα προβλήματα της υγείας, της παιδείας, για όλα τα προβλήματα τα οποία απαιτούν λύση σήμερα, οι αγωνιστές λοιπόν αυτών των αγώνων θα εκφραστούν και μέσα από τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Σπήρωσης. Σε αυτά τα ψηφοδέλτια προφανώς αποτυπώνεται αυτό που λέμε ο πυρήνας, τα πρώτα σπέρματα της Λαϊκής Συμμαχίας. Στην περιοχή μας, τον αγώνα θα τον δώσουμε μέσα από τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Σπήρωσης, με επικεφαλής στη μεν περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου την Λίλατη Γαφαντάρη, την ξέρετε όλοι, ηθοποιός, στέλεχος του κόμματος, περιφερειακή σύμβουλος στην προηγούμενη θητεία του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνδικαλίστρια στο χώρο του Σωματείου των Ελλήνων Ηθοποιών, με υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη για τον νομό το δικό μας, το Δεκανήσου, τον σύντροφο τον Λουκά τον Κοτσαλάν, τον έχουν μαζί μας απόψε, στέλεχος του κόμματος, συνδικαλιστή στον χώρο του ΟΤΕ, συνταξιούχος σήμερα, και στη μάχη για τον Δήμο της ΚΟ, επικεφαλής της Λαϊκής Σπήρωσης, θα είναι η Κική Μακρύ, στέλεχος του κόμματος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, συνδικαλίστρια στον χώρο των ζωτών υπαλλήλων και δημοτική σύμβολος στην προηγούμενη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Με αυτά τα λίγα και πιο πολύ, αν θέλετε να κάνουμε και συζήτηση μετά, αφού δώσουμε το λόγο για αν θέλουν να πούν οι υποψήφοι της Λαϊκής Σπήρωσης, να το πούν το χαιρετισμό τους.